Γιατί δεν μου το κλείσετε το κομμωτήριο εμένα, κομμένα. Αυτά άλλο τραγούδι πες μου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην ΕΡΤ. Άμα μας ξαναφωνάξουν, σφύρα μας. Πάμε, παιδιά, θα μου κλείσεις και το κομμωτήριο. Το επόμενο τραγουδάκι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το μικρό αριστούργημα Ζαμανφού. Να το τραγουδήσεις, γιατί είναι το πιθανότερο, ήταν το τελευταίο που τραγουδάς σε ολόκληρη την καριέρα. Το γνωρίζω. Πάμε, λοιπόν. Ζαμανφού. Αμπαζής, πρώην μουσικός, αύριο θα γυρίσει στα μαθηματικά, Ρίκα. Θα γυρίσει στα μαθηματικά, γιατί έχει το background. Αύριο εμφανίζεσαι στην Καρδίτσα. Αυτό να το πω. Γιατί το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στη Μίζωνα περιοχή, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Γεια σου Τσολιά μου», που είναι από τα Τρίκαλα, όπως ξέρουμε ο Τσιτσάνης, ήταν από τα Τρίκαλα, έχει τιμήσει τη Θεσσαλία. Παίζουμε λοιπόν αύριο στο Πασί, λοιπόν, στην έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καρδίτσας, σε ένα υπέροχο αναψυκτήριο. Και καλούμε λοιπόν όλη τη Μίζωνα περιοχή και τους αγρότες που δεν δουλεύουν να έρθουν στο Παυσίλι. Πρόσεξε τώρα, κορίτσια φιλικά σας τα λέω, αυτό δεν το πιάνει τίποτα. Είναι τσικνό Πέμπτη. Το γνωρίζω. Έτσι. Προσέξτε, διότι εκεί τσικνίζουν το βόδι για πλάκα, έτσι για πρωινό. Θα σας ξεκάνουνε. Είσαστε άμαθες.
Και εσάς και στους συναδέλφους σας το δεν λέω. Δεν είμαι εγώ άμα θα στο φαΐ. Αλλά θα... έχει ο Αμπαζής θα βάλει μπροστά τα στήθια του και έτσι. Θα σας προφυλάξει. Να περάσετε καταπληκτικά. Μας δίνετε και εμάς μια πρόγευση από το σκοπτικό και την... το κέφι των ημερών που θα ακολουθήσουν. Λέμε μόνο χιουμοριστικά και έφημα τραγούδια όπως κατάλαβες. Τα θλιμμένα τραγούδια δεν χωράνε στο ρεπερτόριό μας. Και ενωτά τη ζαμπετική, κάνα ζαμπέτα, ξέρει να πει. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν το Ζαμανφού. Μου όλα τα παράτολα. Βέβαια, ναι. Και βέβαια να πούμε ότι μας αρκεί να είμαστε οι πιο καλοί μαθητές του Γιώργου Ζαμπέτα, του Έλληνα Μπαχ, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη.